Προφανώς λοιπόν σε την περίοδο αυτή του καύσωνα, η οποία έχουμε εισέλθει νομίζω αρκετές μέρες τώρα και με το πικ το σημερινό, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουμε κάθε είδους επαφή με τον ήλιο τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή από τις 11 μέχρι τις 5. Οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι παχύσαρκοι, έχουν προβλήματα χρόνιων παθήσεων όπως αναπνευστικά προβλήματα, χαπ, έχουν ζαχαροδιαβήτη, έχουν καρδιαρκές ή νευρολογικές παθήσεις, αυτοί θα πρέπει να παραμένουν σε ένα δροσερό περιβάλλον όλη τη διάρκεια της μέρας, να αποφεύγουν την σωματική εργασία και την έκθεση στον ήλιο και να λαμβάνουν και τα απαραίτητα βέβαια υγρά, τα οποία θα πρέπει να είναι σε αρκετές μεγάλες ποσότητες ώστε να μην αφυδατωθούν. Επίσης, θα ήθελα να πω και τους εργαζόμενους, γιατί πολλοί εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή εκτίθενται στον ήλιο και δουλεύουν. Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα. Είναι και εκείνοι οι άνθρωποι, ωστόσο, είναι, οι οποίοι δεν μπορούν να το αποφύγουν. Έτσι, θα πει, θα πρέπει να φοράνε τουλάχιστον αυτοί να φορούν τα ελαφριά ρούχα, ανοιχτόχρωμα, άνετα, να κάνουν συχνά ντους, ακόμα και τη διάρκεια της εργασίας τους, και οπωσδήποτε να προσλαμβάνουν τακτικά ακόμα και ένα ποτήρι νερό ανά 15 με 20 λεπτά. Σίγουρα, αν μπορούν να καλυφθούν και να βρίσκονται και σε μέρη πιο δροσερά, ώστε να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Και ιδίως στις μεσημεριανές ώρες, ούτε αυτοί δεν πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο. Μάλιστα. Τώρα, ξέρετε, να σας πω, το πιο προσφυλές σε όλους μας και όταν υπάρχει ζέστη είναι: πάμε να κάνουμε μία βουτιά. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορούμε σωστά να το χρησιμοποιήσουμε, πώς μπορεί η βουτιά να μας κάνει καλό αντί για κακό. Όπως επίσης πάρα πολλές φορές λέμε, δεν θα αναφέρω σαφέστατα κάποιο επώνυμο προϊόν για τους ευνόητους λόγους, αλλά λέμε ας πιούμε ένα παγωμένο ποτό, να δροσιστούμε. Εδώ τι γίνεται, γιατρέ? Προφανώς το ποτό αυτές τις μέρες δεν ενδείκνυται, όπως και το αλκοόλ, το οποίο επιδεινώνει και αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματός μας. Αυτό που ενδείκνυται είναι μόνο το νερό, και είπαμε σε αρκετές μεγάλες ποσότητες, και καλό θα είναι να αποφεύγουμε τη θάλασσα, τον ήλιο, την έκθεσή μας τις ώρες από 11 μέχρι 5, οι οποίες είναι οι ώρες υψηλών θερμοκρασιών. Μπορούμε να πάμε στη θάλασσα είτε πολύ τις πρώτες πρωινές ώρες, είτε μετά το βράδυ που είναι χαμηλότερες θερμοκρασίες και η έκθεση των ήλιων είναι πιο μικρή. Αν τώρα βρεθούμε στη θάλασσα αυτές τις ώρες, νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε οπωσδήποτε ένα σκιερό μέρος, να βρισκόμαστε κάτω από σκιά, όχι κάτω από τον ήλιο. Για τους ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, χρειάζεται κάποια αλλαγή? Γιατί πολλοί γινόμαστε και γιατροί, ξέρετε. Οπωσδήποτε σε ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν κάποια νευρολογικά ή καρδιολογικά αντιπερταστικά φάρμακα, θα πρέπει να συνομιθούν με τον γιατρό τους, μήπως χρειαστεί κάποια τροποποίηση της αγωγής αυτές τις μέρες. Ιδίως στα αντιπερταστικά, τα οποία μπορεί για κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή να χάνουμε αρκετές ποσότητες ηλεκτρολιτών και υγρών, και ίσως χρειαστεί μια μικρή μείωση της αγωγής. Αλλά αυτό πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό τους, δηλαδή οτιδήποτε χρειαστεί θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί του.